Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι της πείρας των εφοριακών. Διευρύνεται η λίστα των μελών του κυκλώματος. Στο κάδρο των αρχών, ακόμη 8 πρόσωπα. Ελέγχουν σε όλες τις εφορίες για τις επιστροφές χρημάτων σε βάθος πενταετίας, διέταξε ο Πιτζηλής. Νομιμότητα παντού, το μήνυμα Μητσοτάκη για τους επίορκους εφοριακούς. Προσκλητήριο συμμετοχή στις ευρωεκλογές απευθύνουν οι πολιτικοί αρχηγοί 2 εβδομάδες πριν από τις ευρωεκλογές. Συνεχίζεται η μάχη στη κεντροαριστερά με φόντο την επόμενη μέρα. Ποιο πρόσωπο θέλουν οι πολίτες να ηγηθεί της κεντροαριστεράς. Νέα στοιχεία για τα 300 κιλά κοκαίνης που βρέθηκαν σε 2 κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά. Τα 3 πρόσωπα που ξεσκέπασαν το καρτέλ των ναρκωτικών. Πώς φτάνουν τα ναρκωτικά στη χώρα μας, αναλυτικό ρεπορτάζ. Και κύριοι, καλησπέρα. Σας παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24 στις 7. Τα έργα και οι μέρες της μεγάλης, όπως αποκαλούσαν την εγκέφαλο του κυκλώματος εκβιαστών εφοριακών της εφορίας Χαλκίδας, έρχονται στο φως της δημοσιότητας, κυρίες και κύριοι. Στο μεταξύ, τον δρόμο για την φυλακή πήραν χθες η διευθυντρία και ακόμη μια υπάλληλος, ενώ οι υπόλοιποι που φέρεται να συνδέονται με την εγκληματική οργάνωση αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Πάντως, στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν και άλλα πρόσωπα με τις έρευνες να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η δικαστική συντάκτρια του Action 24, Γεωργία Κακή, βρίσκεται κοντά μου στο στούντιο για να μας δώσει όλα τα νεότερα στοιχεία της σκανδαλώδους αυτής υποθέσεως. Γεωργία. Εύη, πράγματι στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν και άλλα πρόσωπα. Διευρύνεται η έρευνα από εδώ και πέρα. Συγκεκριμένα είναι 8 ακόμη άτομα τα οποία τα καίνε εντός εισαγωγικών οι τηλεφωνικές συνομιλίες. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι ένας ακόμη υπάλληλος της εφορίας, αλλά και 7 ιδιώτες οι οποίοι κατηγορούνται για δωροδοκία υπαλλήλων. Φυσικά όλοι αυτοί συμπεριλαμβάνονται στην ήδη σχηματιστή αδικογραφία, αλλά δεν έχουν ακόμη συλληφθεί γιατί παρήλθε το αυτόφορο. Μάλιστα. Παραμένει κοντά μας να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το ρεπορτάζ με τη δράση των εκβιαστών και τους σοκαριστικούς βεβαίως διαλόγους μεταξύ τους για το πώς θα προσεγγίσουν οι επιχειρηματίες για να τους αποσπάσουν χρήματα και επιστρέφουμε. Νέοι αποκαλυπτικοί διάλογοι από τη δράση του κυκλώματος των εφοριακών που εκβίαζε επιχειρηματίες στη Χαλκίδα. Με πρωταγωνίστρια την προϊσταμένη της ΔΟΗ έρχονται στο φως της δημοσιότητας. Μεγάλοι αποκαλούσαν την προϊσταμένη τα μέλη του κυκλώματος, αφού εκείνη ήταν ο εγκέφαλος που έδινε τις οδηγίες. Έχει κόψει εικονικά μεγάλης αξίας πολλές χιλιάδες ευρώ. Είναι μουσι τελείως και φαίνονται, που σημαίνει ότι θα πρέπει να τα αφαιρέσει, αλλιώς θα βγει φόρος. Ας τα αφαιρέσει να βγει φόρος ή αλλιώς πες θα πάμε έτσι. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, άσε, θα τη φοβήσω λίγο. Σε άλλο διάλογο, οι μεγάλοι συζητά με έναν από τους υφισταμένους της για το ποσό που θα ζητήσουν από άλλο επιχειρηματία. Το θύμα, μάλιστα, ακούει τη συνομιλία που έχουν οι δύο εφοριακοί. Μπορείς να μιλήσεις, πουλάκι μου? Ναι. Έχει έρθει δίπλα μου, τον έχω. Είναι ο... Του είπα για την Τρίτη. Μου λέει επειδή το βιάζεται. Εντάξει. 4 χιλιάρικα, εντάξει. Εντάξει. Σοκάρει η συνομιλία της βασικής κατηγορουμένης με λογιστή μέλος του κυκλώματος, όπου φαίνεται πως διάλεγαν να εκβιάσουν άτομα με αρκετά χρήματα στους λογαριασμούς τους. Ο έχει τράπεζα 75.000 ευρώ. Ανοίξαμε τους λογαριασμούς. Πόσα έχει? 75. Α, έχει λεφτουδάκια. Έχει λεφτουδάκια. Και 600 που θα πάρει? Ναι, έχει. Μήπως πρέπει να πάρουμε την υπόθεση? Στο περιβόητο ημερολόγιο Τευτέρη, που σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία φέρεται να ανήκει στη διευθύντρια της ΔΟΗ, αναγράφονται με λεπτομέρειες τα ποσά που με εκβιασμούς αποσπούσαν από τους επιχειρηματίες. Η προϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκίδας φέρεται στο ίδιο Τευτέρη να σημείωνε αναλυτικά έξοδα και έσοδα. Στα έξοδα σημειώνει τα μαθήματα των παιδιών, σούπερ μάρκετ, καύσιμα, τσιγάρα, διακοπές. Ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του ημερολογίου έγραφε τα ονόματα και τα ποσά, με τα μερίδια που λάμβαναν τα μέλη από τις εκβιάσεις, αλλά και τα ονόματα των επιχειρηματιών που έδιναν το φακελάκι με τα μαύρα λεφτά, καθώς και τις ημερομηνίες καταβολής. Οι προϊσταμένοι και μία ακόμη υπάλληλος της εφορίας οδηγήθηκαν στη φυλακή, με την έρευνα των αρχών να συνεχίζεται. Με αφορμή την υπόθεση, ο Πρωθυπουργός από το Αγρίνιο ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε τέτοιες παράνομες πρακτικές. Δεν πρόκειται εμείς να συγκαλύπτουμε εφοριακούς που τα πιάνουν οπουδήποτε. Και το αποδείξαμε στην πράξη. Η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος αναμένεται να ρίξει φως στην υπόθεση, ενώ στο κάδρο των αρχών έχουν μπει και συγγενείς των κατηγορουμένων, αλλά και οι λογαριασμοί των εμπλεκομένων που έχουν δεσμευθεί.
Τώρα, Γεωργία, έχουμε νέα παρέμβαση όμως από τον Γιώργο Πιτσιλή, τον διοικητή της ΑΔΕ. Τι ακριβώς έχουμε? Εύη, μετά από τις ραγδαίες εξελίξεις και αποκαλύψεις που είχαμε στην υπόθεση της Χαλκίδας, έχουμε τώρα εντολή από τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, τον κύριο Πιτσιλή, για να γίνει έλεγχος, όπως θα δούμε και στην κάρτα, σε όλες τις εφορίες ανά την Ελλάδα, σε βάθος πενταετίας, όσον αφορά τις επιστροφές φόρων και την έκδοση ενημερότητας. Ο έλεγχος αυτός, να πούμε ότι θα γίνει δειγματοληπτικά και σκοπός είναι να βρεθεί αν υπάρχουν αντίστοιχες ή άλλες περιπτώσεις, όπως αυτή που είχαμε στην ΔΟΕ της Χαλκίδας. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία Κακή, για τον αναλυτικό ρεπορτάζ. Προσκλητήριο συμμετοχής, κυρίες και κύριοι, στις ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου απευθύνουν οι πολιτικοί αρχηγοί, ενώ την ίδια ώρα ανεβάζουν τους τόνους με στόχο τη συσπήρωση της κομματικής τους βάσης. Ο Πρωθυπουργός, που περιόδευσε σε Αγρίνιο και Άρτα, ζήτησε τη συστράτευση των όλων προκειμένου να συνεχιστεί η πολιτική σταθερότητα στη χώρα. Στην κεντροαριστερά συνεχίζονται οι αντιπαραθέσεις για την επόμενη μέρα, με τον Στέφανο Κασελάκη να κάνει άνοιγμα στους ψηφόρους των άλλων κομμάτων. Αντιπολίτευση δεν γίνεται με lifestyle τακτική, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Με μπαράζ μηνυμάτων προς τους αναποφάσεις τους, αλλά και φύλλα πορείας στα μέλη του κόμματος για να εντείνουν την εκστρατεία πειθούς προς τους απογοητευμένους ψηφοφόρους, συνέχισε από το Αγρίνιο τις προεκλογικές περιοδίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη νίκη στις κάλπες της 9ης Ιουνίου. Αντίπαλός μας είναι από τη μία η απάθεια και από την άλλη η μικρή γκρίνια. Θα σας ζητήσω τα μεν παράπονα να τα αφήσουμε στην άκρη και να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Τη δε απάθεια να την αντιμετωπίσουμε μιλώντας στους πολίτες για τη μεγάλη ευρωπαϊκή σημασία αυτών των εκλογών. Μαγνήτη για τους δυσαρεστημένους εκλογής από όλα τα κόμματα θέλει ο Στέφανος Κασελάκης να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ, που βλέπει στα ποσοστά της κάλπης να γράφουν μπροστά τον αριθμό 2. Δεν ήταν άνοιγμα στους αρχηγούς των κομμάτων. Αυτό το ξεκαθάρισε. Ψηφοφόρους τους. Σε όλο τον προοδευτικό κόσμο. Και σας το λέω ειλικρινά και ειδικά στο προοδευτικό κέντρο που αυτή τη στιγμή εξαπατάται. Το τρίτο ημίχρονο της κόντρας που ξεκίνησε στη συζήτηση στη Βουλή για την ακρίβεια παίχθηκε εξ αποστάσεως, καθώς ο Νίκος Ανδρουλάκης θέλησε να πάρει το rebound από τις ελεύθερες βολές Μητσοτάκη σε τουρνουά 3-on-3 στο Αγρίνιο και να καρφώσει τον Πρωθυπουργό για το μπασκετικού περιεχομένου κάλεσμα σε συσπήρωση. Πάμε να βάλουμε το τρίποντο στις ευρωεκλογές μετά τις δύο νίκες του Μαΐου και του Ιουνίου. Το μόνο τρίποντο που έχει βάλει ο Πρωθυπουργός είναι το τρίποντο της ακρίβειας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάντως αναχέτησε με μια κίνηση υψηλού συμβολισμού τα επίμονα βέλη της αντιπολίτευσης για την υποψηφιότητα Μπελέρη. Στον δεύτερο σταθμό της προεκλογικής εξόρμησης στην Άρτα, ο Πρωθυπουργός περιόδευσε μαζί με τον γιο του φυλακισμένου δημάρχου Χυμάρας, Πέτρο. Την ίδια στιγμή μένεται ο προεκλογικός εμφύλιος στην κεντροαριστερή πολυκατοικία με τον Στέφανο Κασελάκη να σηκώνει το γάντι που του πέταξαν ο Νίκος Ανδρουλάκης αλλά και ο Αλέξης Χαρίτσης μετά το προσκλητήριο για συνεργασία προς Βαρουφάκη και Κωνσταντοπούλου. Απευθύνομαι πρώτα απ' όλα στους πολίτες που απήχαν στις τελευταίες εκλογές. Πρέπει να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους. Απέχουν επειδή έχουν απογοητευτεί. Ο Στέφανο Κασελάκη σταθερά στο προεκλογικό στόχαστρο του Πασόκ έχει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Για να αποκτήσει η χώρα ισχυρή, σοβαρή αντιπολίτευση. Και όχι lifestyle. Εκλέχτηκε με συγκεκριμένους τρόπους, με διαδικασίες ολίγων lifestyle, ολίγων αμερικανιά. Η λέξη ελευθερίας είναι η πραγματική αντιπολίτευση. Εμείς είμαστε εκεί. Σύμφωνα με την έρευνα της GPO για τα παραπολιτικά, η Νέα Δημοκρατία είναι οριακά πάνω από τον πήχη που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σταθερά δεύτερος εναντί του Πασόκ, αλλά μακριά από το ποσοστό των εθνικών εκλογών είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το ΚΚΕ επιστρέφει μετά από αρκετές μετρήσεις στην τέταρτη θέση με βραχία κεφαλή εναντί της Ελληνικής Λύσης. Ενώ το κατόφλι της Ευρωβουλής περνάει η νίκη. Οριακά εκλέγει ευρωβουλευτή η πλεύση ελευθερίας. Εκτός Βρυξελών είναι το Μέρα 25, ενώ ακριβώς στο όριο βρίσκεται η Νέα Αριστερά. Στο 2,5% είναι οι Δημοκράτες και στο 2,1% η Φωνή Λογικής. Άλλο κόμμα επιλέγει το 3,9%. Η μάχη στον χώρο της κεντροαριστεράς έχει ανάψει για τα καλά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά την επόμενη μέρα των εκλογών. Και στο στούντιο μαζί μου βρίσκεται ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Καθώς, Γιώργο, οι πολίτες, σύμφωνα με δημοσκόπηση, βλέπουν μάλλον άλλο πρόσωπο για ηγέτη του χώρου αυτού, έτσι.
Ναι, και παρά ότι η κάθε στρατηγική του κάθε αρχηγού, τόσο του Στέφανου Κασελάκη όσο και του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και των υπολείπων κομμάτων, έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις. Να αυξήσει τη συσπήρωση, να μεγαλώσει τις δυναμικές στην κάλπη της 9ης Ιουνίου. Όμως, το επίδικο παραμένει ποιος θα κάνει το τηλεφώνημα την επόμενη μέρα, όπου ούτε εκεί υπάρχει διάθεση να αποκαλυφθούν οι προθέσεις. Έτσι, στη δημοσκόπηση που προανέφερες εσύ, παρόλα αυτά, το όνομα που φαίνεται ότι επιλέγουν οι πολίτες είναι του Αλέξη Τσίπρα, αρκετούς μήνες μετά την παρέτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, με ποσοστό 16%. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται ο Νίκος Ανδρουλάκης, με περισσότερους από έναν στους 10, με συγχωρείς, να επιλέγουν αυτόν για να ηγηθεί της κεντροαριστεράς. Χαμηλότερα βρίσκεται ο Στέφανος Κασελάκης, στο 10,5%, και ακολουθούν ο Χάρης Δούκας, μια έκπληξη, με 5,4%, ο Αλέξης Χαρίτσης, οριακά πιο κάτω, στο 5%, και ο Μανώλης Χριστοδουλάκης. Όμως, η πλατιά πλειοψηφία φαίνεται ότι είναι ακόμα αναποφάσιστη ή μπερδεμένη. Απαντάει το 41,5% ότι δεν ξέρει και δεν απαντά στο ποιος θα μπορούσε να ηγηθεί αυτού του εγχειρήματος, με δεδομένο εδώ ότι στην ίδια έρευνα οι περισσότεροι πολίτες απαντούν ότι κανένας από όσους ακούγονται δεν μπορεί να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μάλιστα, απόλυτα σαφής και η απάντηση του 41,5%. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Διπλό χτύπημα στους εμπόρους ναρκωτικών κατάφεραν τα στελέχη της δίωξης ναρκωτικών μετά τον εντοπισμό φορτίων με 300 κιλά κοκαίνης τις προηγούμενες ημέρες σε δύο διατοχικές επιχειρήσεις στο λιμάνι του Πειραιά. Παράλληλα, όμως, αποκαλύφθηκε και ένα δεδαλώδες κύκλωμα διακίνησης ουσιών παγκοσμίως. Μεγάλα ναρκοκατέλ δρούν και στη χώρα μας, που κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί κόμβο μεταφοράς με στόχο να διοχετεύονται τα ναρκωτικά σε χώρες όπως η Τουρκία ή της Δυτικής Ευρώπης. Τρία πρόσωπα ξεκλείδωσαν το καρτέλ των ναρκωτικών που θα παραλάμβαναν τα 210 κιλά κοκαίνης από κοντέινερ στο λιμάνι του Πειραιά. Μεταξύ αυτών ο μυστικός πράκτορας και δύο προστατευόμενοι μάρτυρες. Κομβικό ρόλο στην υπόθεση έχουν παίξει δύο πρόσωπα. Ο αρχηγός, και ο οποίος είναι αλβανικής υπηκότητας, και ο Έλληνας. Βασικός μάρτυρας, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, αναγράφεται πρόσωπο με την κωδική ονομασία Αλφαμή. Ο μυστικός πράκτορας είχε αναλάβει τις απευθείας διαπραγματεύσεις με τον 48χρονο Αλβανό, φερόμενο ως εγκέφαλο του κυκλώματος. Παρουσιάστηκε ως άνθρωπος του λιμανιού που είχε τη δυνατότητα εκτελονισμού του φορτίου. Οι επαφές τους ξεκίνησαν στα τέλη του Μαρτίου και οδήγησαν στη σύλληψη των τεσσάρων μελών του καρτέλ. Οι τέσσερις συλληφθέντες θα οδηγηθούν αύριο στον ανακριτή. Όσον αφορά τον άτομο το οποίο είναι αλβανικής υπηκότητας, δείχνει ένα πρόσωπο το οποίο είναι polycrime. Το πρώτο κοντέινερ που εντοπίστηκε με 210 κιλά κοκαίνης μέσα σε φορτίο με κατεψυγμένες γαρίδες είχε ξεκινήσει από το Εκουαδόρ με ενδιάμεσο σταθμό την Ελλάδα και τελικό προορισμό την Αλβανία. Όταν αρχίζουν και ψάχνονται κοντέινερ τα οποία έχουν μέσα φρούτα, όπως είναι μπανάνες, όπως είναι ανανάδες, και στα οποία βρίσκονται ναρκωτικά, αλλάζουν τον τρόπο απόκρυψης των ναρκωτικών. Η Ελλάδα αποτελεί κομβικό σημείο διακίνησης ναρκωτικών λόγω της γεωγραφικής θέσης της. Τα δρομολόγια με τα ναρκωτικά ξεκινούν από χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως είναι το Εκουαδόρ και η Κολομβία. Φτάνουν στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα για να καταλήξουν στην Αλβανία, που χρησιμοποιείται από τους ναρκέμπορους ως χώρα αποθήκευσης της κοκαίνης. Μεγάλες ποσότητες έρχονται διαθαλάσσεις και από την Ασία, κυρίως από Αφγανιστάν, Ιράν και Πακιστάν. Φτάνουν στη Μεσόγειο και την Ελλάδα και με τελικό προορισμό την Αλβανία και την Κροατία. Έχουμε πάρα πολλά σημεία εισόδου. Έχουμε τεράστιες ακτογραμμές που δεν μπορούν να αστυνομευθούν τόσο καλά. Τα χερσαία σύνορα είναι πολύ εκτεταμένα. Υπάρχουν πολλά σημεία κενά. Είναι ένα σταυροδρόμι η χώρα μας με τη Μεσόγειο, με τη Μέση Ανατολή, με την Αφρική, προς την Ευρώπη. Μεταφορές όμως γίνονται και από τα χερσαία σύνορα της χώρας, με οχήματα που περνούν τα ελληνικά σύνορα από την Αλβανία και τη Βουλγαρία. Ναι. Το δρομολόγιο αυτό επιλέγουν συνήθως οι έμποροι που διακινούν κάναβη. Οι διακινητές έχουν κυρίως την οδική μεταφορά των ναρκωτικών. Με την Εγνατή Οδό να αποτελεί το παραδοσιακό δρομολόγιο διακίνησης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι ναρκωτικές ουσίες ταξιδεύουν από διαφορετικές χώρες ανάλογα με το είδος τους. Από τη Λατινική Αμερική φεύγουν φορτία με κοκαίνη, από χώρες της Ασίας όπως το Αφγανιστάν, το Ιράν και το Πακιστάν η ηρωίνη, η εκατεργαστή κάναβη στην Ευρώπη, κυρίως σε Αλβανία και Ισπανία, η κατεργασμένη κάναβη στο Μαρόκο, ενώ η φεντανίλη, το νέο ναρκωτικό με μεγάλη επίδραση από το Μεξικό. Με την Ελλάδα να αποτελεί και ενδιάμεσο σταθμό αλλά και προορισμό των διακινητών ναρκωτικών, η
αρχές καταφέρνουν με μεγάλη επιτυχία να χτυπούν το παράνομο έγκλημα με πρόσφατο τον εντοπισμό των 320 κιλών κοκαίνης στο λιμάνι του Πειραιά. Τώρα εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα αρχαιοκαπηλείας, κυρίες και κύριοι, και συνελήφθησαν μάλιστα τρία άτομα που κατήχαν μεταξύ άλλων παράνομα αρχαία κινητά μνημεία όπως χρυσό νόμισμα, κορμό σκούρου και μαρμάρινο γυναικείο άγαλμα. Η Σοφία Ορφανού έχει όλες τις λεπτομέρειες. Σοφία. Η έρευνα ΕΒΗ ξεκίνησε από το Μάιο, όταν έφτασε στην αστυνομία η πληροφορία ότι ο δράστης έψαχνε υποψήφους αγοραστές για σπάνιες αρχαιότητες που είχε στην κατοχή του. Τότε λοιπόν ένας μυστικός πράκτορας αστυνομίας παρουσιάστηκε στο κύκλωμα ως υποψήφιος αγοραστής. Ήταν λοιπόν ένας 54χρονος που είχε το ρόλο του μεσάζοντα και άρχισε να του δείχνει διάφορες φωτογραφίες από σπάνια αρχαία αντικείμενα. Έκλεισαν λοιπόν ραντεβού για ένα γυναικείο άγαλμα για 100.000 ευρώ, ένα χρυσό νόμισμα για 75.000 ευρώ και ένα αρχαίο μπρούτζινο κτίριο για 20.000 ευρώ. Έδωσαν λοιπόν ραντεβού στην Εθνική Οδό Αθηνών Πάτρα στο ύψος των Μεγάρων, όπου εκεί δεν ήξεραν φυσικά ότι τους είχαν στήσει παγίδα. Πραγματοποιήθηκε τριπλή αστυνομική επιχείρηση στα Μέγαρα, την Πέφτη και τα Ινόφυτα, όπου εκεί αρχές προχώρησαν σε τρεις συλλήψεις ανδρών ηλικίας 52, 54 και 66 ετών. Στην κατοχή τους μεταξύ άλλων βρέθηκε και ένα σπάνιο χρυσό νόμισμα, αλλά και ένα άγαλμα κούρου αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων. Όλα ΕΒΗ έχουν πλέον μεταφερθεί με ασφάλεια στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Ορφανού. Αλλάζουμε θέμα. Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου 9χρονο κοριτσάκι που έχει προσβληθεί από μηνυγκίτιδα. Η μαθήτρια μεταφέρθηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο πριν από δύο ημέρες με υψηλό πυρετό και εξανθήματα, ενώ γρήγορα η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Τις λεπτομέρειες θα μας μεταφέρει ο ανταποκριτής μας στο Ηράκλειο της Κρήτης, Μάνος Τριγώνης. Μάνο. Καλησπέρα, Εύη. 9χρονη μαθήτρια από την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χερσονήσου συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών σε σταθερή κατάσταση μέχρι αυτή την ώρα. Λαμβάνει την αγωγή που έχουν χορηγήσει οι γιατροί. Δεν βρίσκεται σε κίνδυνο η ζωή της. Ωστόσο, παραμένει νοσηλευόμενη καθώς εισήχθη εξουσιασμένα στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο όταν οι γονείς της αντιλήφθηκαν ότι ένιωθε αδιαθεσία και τη μετέφεραν σε αυτό με αυτοκίνητο. Να πούμε ότι ο οργανισμός της μέχρι στιγμής, σύμφωνα και με τα στοιχεία της διοίκησης του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου, ο οργανισμός της πρέπει να ανταποκρίνεται θετικά στη φαρμακευτική αγωγή. Μάλιστα. Μάνο Τριγώνη, να σε ευχαριστήσουμε και να παρακολουθήσουμε, κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, Γιώργος Χαλκιαδάκης, στην εκπομπή Άξιον Σαββατοκύριακο για την κατάσταση της υγείας της 9χρονης. Είναι ακόμη στη μονάδα εντατικής θεραπείας, αλλά ευτυχώς η θεραπεία την οποία υποβάλλεται απέδωσε και το παιδί είναι πολύ καλύτερο. Κάθε μέρα είναι κρίσιμη για το ένα παιδί το οποίο βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Είναι κρίσιμο το κάθε ώρα που περνάει. Καλό είναι ότι υπάρχει μια σοβαρή βελτίωση συγκριτικά με την κατάσταση που ήρθε χτες το παιδί και μπήκε στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Σήμερα είμαστε πολύ αισιόδοξοι. Αποτροπιασμό προκαλεί η διακίνηση ερωτικών βίντεο με ενήλικα κορίτσια στα Ιωάννινα, κυρίες και κύριοι, από 9 νεαρούς, μεταξύ των οποίων και ανήλικοι, με το σχετικό υλικό να κυκλοφορεί εδώ και μήνες από κινητό σε κινητό. Το κύκλωμα που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων κοριτσιών και γενετήσιες πράξεις εις βάρος τους ξεσκέπασε η ελληνική αστυνομία. Ο Δημήτρης Μποφίλιος έχει όλες τις λεπτομέρειες. Δημήτρη. Η αστυνομία ερευνούσε εδώ και μήνες τη συγκεκριμένη επόθεση, στην οποία εμπλέκονται συνολικά 9 άτομα, εκ των οποίων τα 6 είναι ανήλικα, όπως είπες και εσύ. Σύμφωνα με την έρευνα της αστυνομίας, οι κατηγορούμενοι ηλικίας 15 έως 24 ετών φέρεται να είχαν τελέσει από τον Ιανουάριο του 2024 μέχρι και τα μέσα Μαΐου γενετήσεις πράξεις με δύο ανήλικες, η μία κάτω των 15 ετών και η δεύτερη άνω των 15. Επιπλέον, τουλάχιστον οι 6 από τους κατηγορούμενους είχαν στην κατοχή τους φωτογραφίες και βίντεο από τις γενετήσεις πράξεις με τις ανήλικες. Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα, τα οποία θα αποσταλούν για εξέταση στην αρμόδια εγκληματολογική υπηρεσία. Σε βάρος και των 9 κατηγορουμένων, έχει σχηματιστεί δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Ιωαννίνων, η οποία και θα υποβληθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ιωαννίνων, ενώ κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων έχουν κριθεί και οι γονείς των παιδιών. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Μποφίλια.
πόλος έλξης για τους τουρίστες γίνεται ακόμα μια χρονιά η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι. Οι κρατήσεις προς ελληνικούς προορισμούς και ειδικά την Κρήτη, τη Ρόδο, τα νησιά Ιωνίου και του Βορειοανατολικού Αιγαίου, όπως και τις Ποράδες, παρουσιάζουν ανωδική πορεία σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, με την Ελλάδα να εμφανίζεται ως ιδανικός τουριστικός προορισμός για όλο το χρόνο πλέον. Μάλιστα, ιδιαιτέρως μεγάλο ποσοστό Σκανδιναβών δείχνει ενδιαφέρον και για νέους προορισμούς χωρίς συνωστισμό, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν στιγμές γαστρονομίας, ευεξίας αλλά και αθλημάτων κοντά στη φύση, όπως ορειβασία και ιστιοπλοεία. Στο φούλι, οι μηχανές του τουρισμού λίγο πριν ξεκινήσει και επίσημα η καλοκαιρινή σεζόν. Και οι ξενοδόχοι βλέπουν τις προκρατήσεις να έχουν απογειωθεί. Αυτό το οποίο βλέπουμε στην Κρήτη είναι ότι το σύνολο των αγορών έχει μια ανωδική τάση. Έτος ρεκόρ για τον τουρισμό προμηνύουν τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου. Οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 24,5% ενώ οι εισπράξεις κατά 28,5% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2023. Σταθερός προορισμός των τουριστών το πρώτο τρίμηνο του έτους ήταν και η Αθήνα. Η μέση πληρότητα για τα ξενοδοχεία της πρωτεύουσας έφτασε το 68,7% έναντι 63,9% του 2023. And I love it. It's incredible. It's Mykonos, Paros and Santorini. I have already been to Ikaria. Okay. Now I'm back to Athens and then I'm back to Lisbon. Fantastic. It's a lovely place. Πόλος έλξης στην καλοκαιρινή σεζόν είναι και φέτος στα ελληνικά νησιά. Με τις πληρότητες, τα καταλήματα να κινούνται ήδη σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα. Η γερμανική αγορά παραμένει όπως πάντα ο κυρίαρχος όλων των αγορών, αλλά βλέπουμε και άλλες αγορές όπως η αγγλική, η γαλλική και κάποιες αγορές από την Σκανδιναβία και από την Κεντρική Ευρώπη να αυξάνονται. Αρκετοί είναι οι Σκανδιναβοί που ψηφίζουν Ελλάδα για διακοπές. Στην κορυφή των προτιμήσεών τους η Κρήτη, η Ρόδος, τα Ιόνια νησιά, το Βορειοανατολικό Αιγαίο και οι Σποράδες. Στις σκανδιναβικές χώρες έχουμε πάλι, βλέπουμε ότι θα διατηρηθούμε στα επίπεδα ίσως και λίγο καλύτερα από πέρυσι. Εξάλλου οι δικές μας περιοχές είναι κλασικές αγορές για αυτές τις χώρες. Έως και σήμερα δείχνει ότι οι κρατήσεις στη Ρόδο συγκεκριμένα κινούνται σε ήπια αύξηση σε σχέση με το 2023 και θα κινούνται για το υπόλοιπο της σεζόν. Έχουμε αύξηση των σχεδιασμένων πτήσεων περίπου 7% και αθροιστικά με τις πτήσεις τσάρτερ που φτάνει στο 16%. Αισιόδοξοι είναι και οι ξενοδόχοι που δραστηριοποιούνται στα Ιόνια νησιά. Τα Ιόνια νησιά είναι η αλήθεια ότι πηγαίνουν πολύ καλά και η Κέρκυρα και η Ζάκυνθος. Από συναδέλφους που μιλάμε στην περιφέρεια, αυτό αντιλαμβανόμαστε, όπως και η Λευκάδα. Οι κρατήσεις θα κορυφωθούν, όπως λένε οι ξενοδόχοι, από τα μέσα Ιουνίου και ευελπιστούν η καλοκαιρινή σεζόν να επιμηκυνθεί έως τις αρχές Νοεμβρίου. Πικρή θα είναι η γεύση που θα αφήνει ο καφές προσεχώς, κυρίες και κύριοι, μετά τις αυξήσεις φωτιά που αναμένονται στην τιμή του λόγω νέας ανάφλεξης των τιμών. Τόσο στο ράφι των σούπερ μάρκετ όσο και στην εστίαση, οι αυξήσεις θα κυμανθούν έως και 15%, καθώς η παραγωγή του έχει πληγεί από τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης και οι συνεχείς αυξήσεις στο χρηματιστήριο αλλά και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πιέζουν τις επιχειρήσεις στον κλάδο, οι οποίες έως τώρα έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των ανατιμήσεων. Ράλι ανόδου κάνουν οι διεθνείς τιμές του καφέ, βάζοντας φωτιά στο λιανικό εμπόριο. Με τους επιχειρηματίες του κλάδου να κρούν καμπανάκι κινδύνου, καθώς έρχονται και νέες αυξήσεις. Νομίζω είναι λίγο πιο ακριβώς από ό,τι ήταν συνήθως. Οι τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ έχουν πάρει φωτιά, αφού μια συσκευασία ελληνικού καφέ 194 γραμμαρίων στοιχίζει 3,95 ευρώ, 200 γραμμάρια στιγμιαίου καφέ 8,45 ευρώ, ενώ εσπρέσο των 250 γραμμαρίων φτάνει στα 6,95 ευρώ. Οι παράγοντες της αγοράς προεξοφλούν και νέες αυξήσεις από 5 έως και 15% στα ράφια των σούπερ μάρκετ εξαιτίας του ράλι ανόδου στη διεθνή τιμή του καφέ. Με τις ποικιλίες ρομπούστα να έχουν αυξηθεί κατά 38% και τα αράμπικα κατά 62%. Ενδεχομένως χρειάζεται μια αυτοσυγκράτηση από τις επιχειρήσεις σε ό,τι αφορά τις αυξήσεις των υπηρεσιών καφέ. Δυστυχώς πλέον και σαν πρώτη ύλη γίνει πολύ ακριβή και τα μαγαζιά έχουν αυξήσει τις τιμές. Και γενικότερα υπάρχει μια άνοδος. Με τις τιμές να καίνε, οι καταναλωτές προτιμούν να πιούν τον καφέ τους στο σπίτι. Εγώ θα τον έφτιαξα ένα σπίτι. Καμία σχέση η τιμή τον αγοράσεις σε καθημερινή βάση για να το φτιάξεις σπίτι σου. Πολύ και αυτό να το φτιάξεις σπίτι. Όπως λένε οι καταναλωτές, η τιμή του καφέ έχει ανέβει το τελευταίο διάστημα και αναγκάζονται είτε να κυνηγάνε τις προσφορές, είτε ακόμη και να το φτιάχνουν στο σπίτι τους. Ή να το φέρνουμε στο σπίτι που πέφτει η ποιότητα της διασκέδασης. Και
μπαίνουμε σε επίπεδα επιβίωσης ακόμα και εκεί που δεν θα έπρεπε. Παρά το γεγονός ότι οι τιμές παίρνουν συνεχώς την ανηφόρα, η κατανάλωση καφέ στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 4% με 5% μετά την πανδημία και ετησίως καταναλώνουμε περίπου 40.000 τόνους. Οι περισσότεροι βέβαια καφέδες είναι take away, αφού όπως λένε οι καταναλωτές η τιμή είναι πιο προσιτή. Είναι take away γιατί είναι και πιο φθηνός κιόλας. Εκεί που έδωνα και νεράκι, τότε το νεράκι και είναι και 2,5 ευρώ. Σε καφετέρειες πάει και 4,5, μπορεί και 5 καμιά φορά, οπότε είναι δύσκολο. Καλύτερα take away, μήπως δούμε καμιά προσφορά, αλλιώς λίγες φορές. Την αγωνία των καταναλωτών για το πού θα φτάσει η τιμή του αγαπημένου μας ροφήματος συμμερίζονται και οι επιχειρηματίες του κλάδου που προβλέπουν δυστυχώς νέες ανατιμήσεις, τις οποίες δεν θα μπορέσουν να μην μετακυλήσουν στην τσέπη του καταναλωτή. Να περάσουμε εκτός σύνορων τώρα. Το Ισραήλ σφυροκοπά τη Γάζα συμπεριλαμβανομένη της πόλης Ράφα παρά την εντολή του Διεθνούς Δικαστηρίου να σταματήσει. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός την ίδια ώρα απορρίπτει τις κατηγορίες ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία, λέγοντας πως είναι ψευδείς και εξωφρενικές. Φωτιά, ωστόσο, έχει πάρει και το μέτωπο της διπλωματίας με νέο γύρο εντατικών διαπραγματεύσεων στο Παρίσι για εκεχηρία στη Γάζα. Το Ισραήλ περνάει στην αντεπίθεση και βομβαρδίζει ασταμάτητα τη Ράφα. The Israeli Defense Forces were bombing Rafa from the air, hitting houses, hitting roads, hitting infrastructure. There was fighting continuously in the eastern parts of Rafa. Παρά την απόφαση κόλαφο του Διεθνούς Δικαστηρίου που διέταξε τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο Νετανιάχου παραμένει αμετάκλητος. The state of Israel shall A by 13 votes to 2 immediately halt its military offensive and any other action in the Rafah governorate. Την απόφαση χαιρετίζει η Παλαιστινιακή Αρχή. قرارات التي اتخذتها محكمة العدل الدولية التي نرحب بها أشد ترحيب. It is the first time that explicit mention is made for Israel to halt its military action in any area of Gaza. This time specifically in Rafah. Το Ισραήλ από την πλευρά του υποστηρίζει πως οι επιχειρήσεις στη Ράφα είναι περιορισμένες και στοχευμένες. Λίγες ημέρες νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την έκπτωση ενταλμάτων σύλληψης σε βάρος του Νετανιάχου και του ηγέτη της Χαμάς, ενώ τρία κράτη αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος, προκαλώντας διχασμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. We will have to choose between our support to the international institution and the rule of law. Or our support to Israel. And both things is going to be quite difficult to make compatible. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός την ίδια ώρα απορρίπτει τις κατηγορίες ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία, λέγοντας πως είναι ψευδείς και εξωφρενικές. Prime Minister Benjamin Netanyahu also rejected the allegations of genocide, saying these things are simply outrageous. Εμμανουέλ Μακρόν υποδέχτηκε τον Πρωθυπουργό του Κατάρ και τους Υπουργούς Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, επιχειρώντας να πιάσει το νήμα των διαπραγματεύσεων από εκεί που το άφησαν πριν από λίγες εβδομάδες στην Αίγυπτο. Ο Μακρόν έκανε έκκληση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, ενώ εξέφρασε την αντίθεσή του με τις Ισραηλινές επιχειρήσεις στη Ράφα. Παραμένουμε σε θέματα της διεθνούς επικαιρότητας. Με λάμψη και πυροτεχνήματα ξεκίνησε το μεγαλύτερο φεστιβάλ φωτός και μουσικής στο Σίδνεϊ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η πρώτη αεροπορική εταιρεία για σκύλους πραγματοποίησε το παρθενικό της ταξίδι, ενώ ένα ακόμη ευτράπελο στιγμάτισε τις κάνες. Πασίγνωστοι Αμερικανοί ράπερς πιάστηκαν στα χέρια με το βίντεο να κάνει το γύρο του κόσμου. Δεν έχουν τέλος τα ευτράπελα στις κάνες. Ένας καυγάς επισκίασε το φετινό κινηματογραφικό φεστιβάλ. Δύο τραγουδιστές και πρώην σύντροφοι της Kylie Jenner, οι ράπερ Travis Scott και Tyga, παρευρέθηκαν σε πάρτι για το φεστιβάλ και ενεπλάκησαν σε θερμό επεισόδιο με κλωτσιές και γροθιές. Στον καυγά ενεπλάκησε και ο σύντροφος της Sir Alexander Edwards. Όλα ξεκίνησαν όταν ο DJ έδωσε τα εύσημα στους δύο ράπερ, αλλά ο Travis Scott εκνευρίστηκε σύμφωνα πληροφορίες γιατί θεώρησε ότι δεν μπορεί να συγκριθεί με τον Tyga. Η πρώτη αεροπορική εταιρεία για σκύλους είναι γεγονός. Η Barker απογειώθηκε για την παρθενική της πτήση από τη Νέα Υόρκη στο Λος Άντζελες. Το αεροσκάφος μπορεί να φιλοξενήσει έως και 14 άτομα, αλλά η Barker δεν πουλάει περισσότερα από 10 εισιτήρια για να κάνει χώρο για 10 σκύλους. One way ticket prices for one dog and a human companion, $8,000 for a trip from New York to London.
And 6,000 if you want to fly coast to coast, New York to LA. Η νέα αεροπορική εταιρεία προσφέρει γρήγορο check-in, αίθουσα αναμονής γεμάτη λιχουδιές και παιχνίδια, αλλά και σπα για κουτάβια. Και οι δύο πτήσεις από και προς το Λονδίνο αυτόν τον μήνα έχουν ήδη εξαντληθεί και η εταιρεία εξετάζει την προσθήκη πτήσεων προς το Παρίσι, το Μιλάνο, το Σικάγο και το Σιάτλ. Λούστηκε με πολύχρωμα φώτα το Σίδνεϊ. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φωτός στον κόσμο, το Vivid Sydney, ξεκίνησε με πυροτεχνήματα πάνω από την όπερα του Σίδνεϊ. Χιλιάδες Αυστραλοί παρακολούθησαν και φέτος την έναρξη του φεστιβάλ. This is my second time to witness the Vivid Sydney here in Sydney, which is the very elegant and very spectacular which is I ever seen in my life. Η όπερα φωτίστηκε από την αναπαράσταση του μύθου του Νάρκισσου, με το φετινό θέμα να είναι αφιερωμένο στην ανθρωπότητα και στο πώς μπορούμε να φτιάξουμε έναν καλύτερο κόσμο μαζί. Οι επισκέπτες δηλώνουν ενθουσιασμένοι. I love that it's so alive, like everyone's out about, like hanging out, like yeah, it feels good. I feel like everyone just comes out to see like all the lights and the atmosphere just yeah. before winter as well. It's nice. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως τις 15 Ιουνίου. Να περάσουμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, κυρίες και κύριοι, της τελευταίας στιγμής. Κατέληξε λοιπόν σήμερα, έπειτα από πολύμηνη μάχη που έδινε στην εντατική Ιρένα Βενιέρη, η σύζυγος του Μανώλη Μαυρομάτη. Η ηθοποιός νοσηλευόταν με βαριά εγκάβματα και αναπνευστικά προβλήματα στο νοσοκομείο Γεννηματάς μετά την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Λεπτομέρειες έχει η Γεωργία Κακή. Γεωργία. Πράγματι, Εύη, σήμερα στις 7.30 ώρα το απόγευμα κατέληξε η σύζυγος του Μανώλη Μαυρομάτη από ανακοπή στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου νοσηλευόταν εδώ και μήνες. Να θυμίσουμε, όπως είπες και εσύ, ότι το ζευγάρι νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση ήδη από τον περασμένο Φεβρουάριο, οπότε και είχε ξεσπάσει η φωτιά, η πυρκαγιά στο σπίτι του στο Κολωνάκι. Η Ρένα Βενιέρη, όμως, προχτές είχε βγει από την εντατική και έδειχνε η κατάσταση της υγείας της να πηγαίνει προς το καλύτερο. Ωστόσο, σήμερα δυστυχώς έχασε τη μάχη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία. Τεράστιο ανθρώπινο αλλά και οικονομικό κόστος φέρνουν στα αεροπορικά ταξίδια οι αναταράξεις, κυρίες και κύριοι, οι οποίες εκδηλώνονται με όλο και πιο συχνό ρυθμό λόγω της κλιματικής αλλαγής. Όσο ο πλανήτης υπερθερμαίνεται, είναι πλέον μεγάλος ο κίνδυνος να αυξηθούν και άλλο τα επόμενα χρόνια τα περιστατικά έντονων αναταράξεων, προκαλώντας τραυματισμούς ή ακόμη και θανάτους στις εμπορικές πτήσεις αεροσκαφών. Τελευταίο παράδειγμα, θυμίζουμε, ήταν το συμβάν με αεροσκάφο της Singapore Airlines, το οποίο έπεσε σε τέτοιες μεγάλες αναταράξεις, με συνέπεια ένας επιβάτης να χάσει τη ζωή του και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι. Η κλιματική κρίση είναι εδώ και κάνει την παρουσία της ολοένα και πιο έντονη, διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο και στη διεξαγωγή αεροπορικών ταξιδιών. Η άνοδος της θερμοκρασίας επηρεάζει και αυξάνει χρόνο με το χρόνο και το φαινόμενο των αναταράξεων κατά τη διάρκεια πτήσεων πάνω από συγκεκριμένα σημεία του πλανήτη. Two things that might cause turbulence. The first is a cumulonimbus cloud, which most people would think of as a thunderhead. It would look very much like that. The other is something we call clear air turbulence, and that's caused by the jet stream, very high. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι η κλιματική αλλαγή είναι πιθανό να προκαλέσει περισσότερες αναταράξεις αόρατες στα ραντάρ. Δυστυχώς, με τις αλλαγές που βλέπουμε στην κίνηση των αεριών μαζών, θα είναι πιο συχνό, γιατί δεν είναι μοναδικό αυτό, συνέβαινε και πριν. Απλώς είναι θέμα η ένταση του φαινομένου και η συχνότητα που αλλάζει. Το να πετάει ο πιλότος να μην έχει ένδειξη από το ραντάρ ότι υπάρχει μπροστά του μια διαταραχή της ατμόσφαιρας και να βρεθεί στο κέντρο. Σύμφωνα με μελέτη του 2023, η ετήσια διάρκεια των αναταράξεων αυξήθηκε κατά 17% μεταξύ του 1979 και του 2020, ενώ οι πιο σπάνιες σοβαρές αναταράξεις αυξήθηκαν κατά 50%. They claim severe clear air turbulence in the North Atlantic has increased by 55% in less than half a century, and they estimate it could double or even triple in decades to come if climate change continues. Ειδικά για τις λεγόμενες αναταράξεις ενεθρία, οι οποίες δεν δίνουν προειδοποιητικά σημάδια και δεν μπορούν να προβλεφθούν, σαν και αυτές που εικάζεται ότι χτύπησαν το αεροσκάφος της Singapore Airlines, παρατηρήθηκε πως στις περιοχές αυτές η συχνότητα έχει πλέον διπλασιαστεί σε σύγκριση με την αρχή της περίοδου. Is where passengers feel shaking at first. Then that sudden drop. The Singapore Airlines experience this morning is something the industry calls clear air turbulence. Κάθε χρόνο καταγράφονται περίπου 60 περιστατικά σοβαρών αναταράξεων ανάλογα με αυτό που έζησαν οι επιβάτες του αεροσκάφου της Singapore Airlines, ενώ οι επιστήμονες προειδοποιούν για τον κίνδυνο που ελοχεύει για χειρότερες και πιο συχνές αναταράξεις τις επόμενες δεκαετίες. Στην πολιτική επικαιρότητα και πάλι, κυρίες και κύριοι, στη Λιβαδιά λοιπόν περιοδεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος αυτήν την ώρα μιλά σε κατοίκους της περιοχής. Να παρακολουθήσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα όσων λέει. Το αποτέλεσμα λοιπόν της πολιτικής αυτής είναι
και στην υγεία να είμαστε στον πάτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας, δηλαδή τα λεφτά που πληρώνετε τη τσέπη σας για υπηρεσίες υγείας, είμαστε τελευταίοι στην Ευρωζώνη και στο ίδιο θέμα προτελευταίοι στους 27, μας επράει μόνο η Βουλγαρία. Άρα και στην αγοραστική δύναμη και στο κόστος για υπηρεσίες υγείας, η Ελλάδα ανταγωνίζεται τη Βουλγαρία. Πώς λοιπόν μια κυβέρνηση έχει επιτύχει στο έργο της, Γιάννη, όταν στο κοινωνικό κράτος ο λαός δεινοπαθεί, όταν στην ακρίβεια ο λαός δεινοπαθεί, πώς λοιπόν αυτή η κυβέρνηση έχει επιτύχει στο έργο της? Σε αυτά λοιπόν τα ερωτήματα ο Πρωθυπουργός δεν έδωσε καμία απάντηση. Κάτι ψέλησε περί μείωσης αναργίας, αλλά δεν λέει αν οι θέσεις που ανοίγουν είναι ποιοτικές θέσεις εργασίας ή είναι εργασία πολύ χαμηλού κόστους, χαμηλόμισθη, με αποτέλεσμα τα Ελληνόπουλα να προτιμούν ακόμη και σήμερα να φεύγουν στο εξωτερικό παρά να μένουν στην Ελλάδα για να οικοδομήσουν τα όνειρά τους, την οικογένειά τους, το μέλλον τους. Δυστυχώς, το μόνο που κρατάει όρθια τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι τα μίντια συνεχίζουν να χαϊδεύουν τον Πρωθυπουργό. Στο κοινωνικό κράτος, τα είπαμε. Στην οικονομία, τα είπαμε. Στον πρωτογενή τομέα. Σας είπαν εδώ, διότι είμαστε σε ένα νομό. Παρακολουθήσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από όσα συζητάει αυτή τη στιγμή στη Λιβαδιά ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώπιον των κατοίκων της περιοχής. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action 24. Ακολουθεί η αθλητική συνημέρωση με τον Αντώνη Κεφαλονίτη και η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο μας Δημήτρη Παπαϊωάννου. Στις 8 παρακολουθήσετε τη σειρά ντοκιμαντέρ Game Changers, αυτοί που άλλαξαν το παιχνίδι, και στις 10 τον τελικό κυπέλου Γαλλίας Λιόν Παρίσι Ζερμέν. Να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο.